σχέση. Είναι δυσμενής. Είναι δυσμενής. Κατάσταση. Ακριβώς. Οι στενές γενετικές σχέσεις δημιουργούν οσιρότητα και συχνά θνησιμότητα. Βέβαια. Είναι απεφευκτές. Και αυτό το ξέραν ακόμα και οι αρχαίοι πληθυσμοί. Ότι οι στενές οικογενειακές σχέσεις προκαλούσαν οσιρότητα. Ασθένειες. Χαίρομαι που το αναφέρατε. Βεβαίως. Πολύ ενδιαφέρον. Και θα σας πω από και γι' αυτό άποψη, καλόν είναι δηλαδή, προτείνεται στους τηλεθεατές μας που μας, ή όποιοι μας ακούσουν, να μην πλησιάσουν συγγενείς τους. Ένθερμα. Είναι απαραίτητο και είναι απολύτως σωστό. Μάλιστα στους φυσικούς πληθυσμούς που ξέραμε, τους λαούς που λέγαμε παλιά, αλλά και στην αρχαιότητα, ήταν το μεγαλύτερο έγκλημα σε πρώτου βαθμού συγγενή να έχεις τέτοιου είδους σχέση. Πρώτου και δεύτερου και τρίτου. Νομίζω ότι απαγορεύεται κάτι. Η θρησκεία Λάξε, τουλάχιστον το απαγορεύει. Αυτό είναι κάτι άλλο, αλλά εν πάση περιπτώσει, όσο πιο στενή η σχέση, τόσο πιο επικίνδυνο. Δηλαδή, για να σας το πω απλά, από τον ίδιο παππού μπορούν να πάρουν 5 παιδιά από το ίδιο γονίδιο. Αν είναι θνησιγόνο, προκαλεί θνησιμότητα. Καταλαβαίνετε. Αν έχουμε δηλαδή ένα πρόγονο πολύ κοντινό και παντρευτεί μέσα στην οικογένεια, έτσι μπορεί να προκαλέσει νοσηρότητα σε μεγάλο ποσοστό το οικογενειακό. Γι' αυτό και κάποιες ομάδες που γκετοποιούνται εκφυλίζονται. Έτσι. Σωστά. Έτσι. Λοιπόν, αυτή η εργασία διευκρίνησε, για παράδειγμα, χωρίς να μπαίνει κανείς σε πολύ μεγάλες λεπτομέρειες, ότι είμαστε ένας ευρωπαϊκός πληθυσμός. Αυτός ο πληθυσμός που έχουμε στην Ελλάδα είναι ένας ευρωπαϊκός πληθυσμός. Και βέβαια όλη η Ευρώπη, σαν ένας μεγαλύτερος πληθυσμός, έχει κάποιες ποικιλίες ανάλογα με το γεωγραφικό χώρο που ζούμε. Στη Μεσόγειο έχουμε λίγο πιο σκούρο χρωματισμό δέρματος, επειδή ο ήλιος μας επηρεάζει και αναγκαζόμαστε να έχουμε σκούρα επιδερμίδα, προστασία στις υπεριόδεις ακτινοβολίες. Ενώ στην Αφρική. Θέμα επιβίωση. Ενώ οι αφρικανικές φυλές. Χρειάζεται πολύ σκούρο χρώμα δέρματος για να μην περνάει η περιόδης ακτινοβολία. Όσο μεγαλύτερη η ακτινοβολία, τόσο μεγαλύτερη η προστασία. Και μάλιστα θα σας έλεγα κάτι που είναι πολύ ενδιαφέρον. Οι βόρειοι λαοί, για παράδειγμα, έχουν πολύ λευκό δέρμα, διότι πρέπει να απορροφήσουν η ακτινοβολία. Είναι λίγη στη Βόρεια Ευρώπη η ακτινοβολία. Και σε ώρες και σε ένταση. Σωστό. Συνεπώς το δέρμα τους ξανοίγει, ή μάλλον επιβιώνουν καλύτερα τα ανοιχτό χρωμάτωμα, γιατί πρέπει να αφομοιώσουν την ακτινοβολία. Ο σκελετός τους είναι αδύνατος, για παράδειγμα. Μάλιστα. Έτσι ξέρετε ότι υποφέρουν από ραχύτιδα όταν δεν έχουμε ηλιακή ακτινοβολία και το δέρμα μας ακάλυπτο για να απορροφήσει και να μετατρέψει αυτές τις ουσίες που χρειάζονται στο μεταβολισμό μας. Διαφορετικά υποφέρουμε από ραχύτιδα. Και το απαράξενο είναι ότι στην Ελλάδα υποφέρανε παιδιά από ραχύτιδα, όχι γιατί δεν είχαμε ακτινοβολία, αλλά γιατί τα τυλίγαμε με φασκές και ο ήλιος δεν πέρναγε στο σώμα τους. Έτσι, θα ξέρετε το περίφημο δημοτικό μας τραγούδι που έλεγε 12 χρονών και ο ήλιος δεν την είδε και το καμαρώναμε. Ενώ ήταν λάθος. Ήταν ζημιά. Έπρεπε, ο ήλιος έπρεπε να φτάσει στην επιδερμίδα για να ενισχύσει το σκελετό μας, να είναι πιο ισχυρός, πιο δυνατός. Έτσι. Είμαστε λοιπόν, επηρεαζόμαστε από το περιβάλλον, αλλά ανήκουμε μέσα στον ίδιο μεγάλο πληθυσμό. Αυτό που λέμε ευρωπαϊκή φυλή, αν θέλετε να σας το πω έτσι. Εκεί δεν έχω καμιά αντίρρηση να το στηρίξω. Αλλά δεν μπορούμε να κατεβαίνουμε στο επίπεδο μικρών κοινοτήτων και να είναι φυλή. Κατανοητό. Είναι λάθος. Κατανοητό. Εγώ κάνω απλές ερωτήσεις, ίσως γιατί ο κόσμος έτσι μπορεί να σκεφτεί, αλλά από εκεί και πέρα εσείς είστε, θα ήθελα αν είχατε την καλοσύνη να πείτε στον κύριο Μπρόιερ τι είναι αυτό που βρίσκει ενδιαφέρον στην επιστήμη του εδώ στην Ελλάδα. Και όχι μόνο. Ή ό,τι νομίζετε εσείς. Νομίζω ότι αυτό ήδη το έχετε ξεκινήσει, το έχετε πει εσείς. Είμαστε εδώ για ένα συγκεκριμένο αντικείμενο. Όχι στην επιστήμη του. Στην επιστήμη του. Α, ναι. Μπορώ εύκολα να σας απαντήσω. Μήπως θέλει να μας πει μια κουβέντα ο κύριος Μπρόιερ. Seine Frage ist, was ist dein Hauptinteresse in Anthropologie? Und ich glaube. Ja, okay, nicht wahr, nicht? Ja, mein Hauptinteresse ist eigentlich die Evolution der letzten 2 Millionen Jahre Menschheitsgeschichte und im Wesentlichen schwerpunktmäßig die Entwicklung zum modernen Menschen und auch die Entwicklung zum Neandertaler. Das ist eine spannende Frage, weil man früher
eigentlich immer dachte, Neandertaler sind sehr primitive Urmenschen, aber heute wissen wir, dass sie sehr menschlich sind und sich sogar mit den modernen Menschen vermischt haben. Είναι πολύ σαφές και το εγώ, επειδή γνωριζόμαστε και πάρα πολλά χρόνια, το δήλωσε ευθέως ότι ασχολείται κυρίως με την εξέλιξη του ανθρώπου, με την εξέλιξη του ανθρώπου, δηλαδή τη μελέτη των απολιθωμάτων μέσα στο χρόνο και κυρίως στα τελευταία 2 εκατομμύρια χρόνια. Ένα από τα κύρια θέματα που τον ενδιαφέρουν είναι ο άνθρωπος του Νεάντερταλ, και ο άνθρωπος του Νεάντερταλ βρέθηκε για πρώτη φορά στη Γερμανία το 1856, αλλά μετά στις επόμενες δεκαετίες έχουν βρεθεί περίπου 300 ατόμων οστά, και μικρών παιδιών και μεγάλων παιδιών και γυναικών και αντρών. Και επίσης η διάκρισή του από το Homo sapiens, όπου ο Homo sapiens, όπως είπε, θεωρείται μέχρι πριν από λίγα χρόνια πρωτόγονη μορφή, επειδή έχει χοντρά κρανία, μεγάλα υπεροφρία τόξα, έχει ένα πηγούνι ισχυρό, ο σκελετός του είναι δυνατός, αλλά ζούσε σε ψυχρές συνθήκες, είναι και αυτός προϊόν μιας προσαρμογής. Όλοι οι βιολογικοί οργανισμοί, όπως είπε ο Καρμίνος, την εποχή των παγετώνων δηλαδή, ακριβώς, χρειαζόταν μεγάλη μυϊκή δύναμη, χρειαζόταν χοντρά και μεγάλη αντοχή στο κρύο. Συνεπώς για να επιβιώσει άλλαζε σιγά σιγά, βέβαια σε μεγάλο χρονικό διάστημα. Και σε αντίθεση με το Homo erectus που έχει αυτή τη δυναμική, ο Homo sapiens είναι πιο λεπτός, πιο ευκίνητος, πιο ευφυής. Και βέβαια, σύμφωνα με τη θεωρία που ο ίδιος έχει διατυπώσει, βγήκε από την Αφρική, μπήκε στην Ευρώπη και κατά πως φαίνεται υπήρξε μια διάσταση ανάμεσά τους. Ο ένας πληθυσμός, ή αν θέλετε το ένα βιολογικό είδος εναντίον του άλλου βιολογικού είδους, εκτόπισε σταδιακά τον Νεάντερταλ. Και έτσι σήμερα έχουμε μόνο Homo sapiens, όχι μόνο στην Ευρώπη, και στην Αμερική, σε όλο τον κόσμο. Έχει απλωθεί, άρα έχει ήταν διασπορά, έχει διασπορά, μπήκε από το πέρασμα της Αραβικής Χερσονήσου, βγήκε προς την Ασία και στην Ασία, στη συνέχεια στην Αμερική. Πέρασε την Ασία και την Αμερική. Και την Αμερική. Με τα πόδια. Με τα πόδια. Ξέρουμε, από το Βερίγιο Πορθμό, από πάνω. Yeah, πριν από περίπου 20.000, αυτό κράτησε από τις 60.000 έως τις 15.000 χρόνια, αυτή η διασπορά του. Και στην Ευρώπη μπήκε λίγο αργά, μετά τις 40.000 χρόνια, ας το πούμε έτσι, ίσως λόγω ψυχρών συνθήκων, αλλά λόγω της μεγαλύτερης ευρηματικότητάς τους. Έχει περισσότερα εργαλεία από τον Νεάντερταλ, είναι πιο ευκίνητος, είναι πιο προσαρμοστικός, καταφέρνει να κυριαρχήσει τις τελευταίες 40.000 χρόνια στον ευρωπαϊκό χώρο. Εγώ θα ήθελα να παρακαλέσουμε και τον Φον Χάρλινγκ, τον Μαξιμίλιαν, να μας πει μια, έτσι, δύο λόγια. You can say that to us, to our people, two words, whatever about your anthropology interest. Ich interessiere mich im Wesentlichen für dieselben Fragestellungen, wie sie eben Herr Breuer genannt hat. Allerdings beschäftige ich mich mit solchen Merkmalen, die in der Vergangenheit nur sehr schwer zu untersuchen waren, weil sie im Schädel oder sogar im Knochen verborgen sind, und nutze dafür moderne technische Einrichtungen, Verfahren wie zum Beispiel die Computertomographie, und besuche auch Fossilien, vergleiche Mm. Ναι, ο κύριος Μαξιμίλιαν είναι μαθητής του κυρίου Πρόγερ, έχει κάνει διατριβή μαζί του, φυσικά είναι συνεργάτης του πολλά χρόνια. Τα ενδιαφέροντά του είναι τα ίδια, μόνο που εκείνος δοκιμάζει άλλου είδους τεχνικές, πιο μοντέρνες, πιο σύγχρονες, όπως είναι η τομογραφική μέσω κομπιούτερ ανάλυση, τρισδιάστατες μορφές κατασκευασμένες στο κομπιούτερ, αλλά με μεγάλη ακρίβεια και μεγάλη δυνατότητα παρατήρηση και του εσωτερικού του κρανίου, που δεν μπορούμε να σπάσουμε ένα απολίθωμα. Σωστό. Για να το δούμε μέσα, αλλά χάρη σε αυτές τις τεχνικές, ο κ. Μαξιμίλιαν μπορεί να βλέπει εσωτερικές παρατηρήσεις του εγκεφάλου, της διαμόρφωσης του και της κατασκευής των οστών, της δομής των κρανιακών οστών, που είναι πολύ σημαντικό σύμπλεγμα. Mm. Και ο κύριος Γκρόντεν, Κρίστοφ, how you think about your anthropology interest?
here in Greece, and how did you find our trying to make the group of friends of museum, anthropology museum in Sparti? Vielleicht, wie ich dazu komme, ich bin ja als Neuroradiologe, Radiologe eigentlich überhaupt nicht in diesem Gebiet, aber das Interessante für mich ist, dass wir mit unseren Röntgenstrahlen in Sachen hineinsehen können. Zum Beispiel muss man heute eine Mumie nicht mehr zerlegen, sondern man kann hineinsehen, ohne dass man das zerstört. Und bei diesen einzigartigen Sachen, die es hier gibt, man darf sie gar nicht zerstören. Und die einzige Möglichkeit, nach innen hineinzusehen, jetzt hineinzugucken, was ist innen drin, oder in die ganzen Strukturen zu erkennen, auszumessen, kann man das sehr elegant ohne Zerstörung mit Röntgenstrahlen machen. Und wir versuchen eben die neuesten Techniken dafür anzuwenden, die im Moment möglich sind, um das Ganze hernach wieder in 3D uns ansehen zu können, dass wir eine räumliche Vorstellung davon bekommen. Und das ist eigentlich das. Und ich finde es ganz toll, dass das hier versucht wird, ein Museum dafür zu bauen, um das den Menschen, von wo die Sachen herkommen, auch wieder hier lokal ansehen zu können, für sich selber und natürlich auch für Menschen, die hierher kommen und es in der Umgebung sehen wollen, in dem diese Menschen einmal oder die unsere Vorgänger oder Vorfahren gelebt haben. Ja. Ο καθηγητής κύριος Κρόνεν λέει ότι και αυτός ασχολείται με το ίδιο αντικείμενο, αλλά οι τεχνικές που χρησιμοποιεί είναι γιατρός καταρχήν, εργάζεται σε νοσοκομείο και αυτό που κάνει κυρίως και παρουσίασε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα ότι υπάρχουν σήμερα συσκευές σύγχρονες που μέσα από ραδιολογικά ευρήματα, οι παρατηρήσεις, ραδιοισότοπα κλπ. Ραδιολογικά ευρήματα, όχι, βλέποντας απεικονιστικά μέσω μέσω κομπιούτερ. Όπου για παράδειγμα είπε ότι παλαιότερα τις μούμιες τις ξεδιπλώνανε, όταν βρίσκανε μια μούμια, τις αφαιρούσανε όλα τα υλικά από πάνω, ό,τι ήταν περιτυλίγματα. Και φυσικά αν ήθελαν να δουν πια εσωτερικά μαλακά μόρια ή οτιδήποτε άλλο, έπρεπε να καταστρέψουν το αντικείμενο κατά κάποιο τρόπο. Ενώ τώρα δεν συμβαίνει. Τώρα, χάρη σε αυτές τις συσκευές, τις αναλύσεις, τις ραδιολογικές, τις παρατηρήσεις, αυτές τις συσκευές μπορεί κανείς να δει, να αφαιρέσει σταδιακά τα μαλακά μόρια, για παράδειγμα, και να μπορεί να παρατηρήσει μόνο το σκελετό του ατόμου. Έτσι ώστε να μπορεί να συγκρίνει το σκελετό ενός σύγχρονου ανθρώπου ή ενός μιας μούμιας αιγυπτιακής ή ενός απολυθώματος 500.000 χρόνων και να μπορεί να δει τις ομοιότητες ή τις διαφορές τους. Δηλαδή κάνει την ίδια δουλειά ανάλογα με το ποιο αντικείμενο θέλει.